Οι διοικητικές ανακατατάξεις στην Ερασιτεχνική Νίκη Βόλου δεν έχουν φέρει μέχρι τώρα κάποιο αποτέλεσμα στην ΠΑΕ, όπου η κατάσταση παραμένει στάσιμη. Μετά τη μεγάλη συγκέντρωση που διοργάνωσαν οι οργανωμένοι και παρευρέθηκαν παλιοί παράγοντες, πρώην πρόεδροι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ουδής από τις μετόχους ασχολήθηκε με τις τύχες της ΠΑΕ και φυσικά δεν πουλάει το μερίδιό του, ώστε να βρεθεί μία άκρη. Το μόνο ευχάριστο μέσα στη γενικότερη διοικητική και οικονομική απαξίωση της επαγγελματικής ομάδας είναι ότι η Νίκη δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με την ενημερότητά της και έτσι δεν θα έχει κάποιο εμπόδιο στο να συμμετάσχει στο νέο πρωτάθλημα. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει οι μέτοχοι να φροντίσουν να εκλέξουν ένα διοικητικό συμβούλιο και να πληρώσουν φυσικά τα τρέχοντα έξοδα της ομάδας καθώς και ορισμένες οφειλές. Πολλοί πιστεύουν πως το γεγονός ότι χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία πέρυσι για την άνοδο στη Football League δεν θα πρέπει να επηρεάσει και να παρασύρει και την επόμενη χρονιά και να χαθεί ακόμη μια αγωνιστική σεζόν. Αλλά υπάρχουν και αυτοί που ανησυχούν έντονα για το αύριο της επαγγελματικής ομάδας.